Ο Γκάλο εκτελεί στα δίκτυα. Ροντρίγκο Γκάλο δεν το πανηγυρίζει. Είναι απέναντι σε μια της πρώην ομάδες του, απέναντι στην πρώτη ομάδα για την οποία ήρθε στην Ελλάδα. Και ο Κέβιν εκτελείται γκολ. 1-1 στο 83. Και ο Αντμίρ Μπαϊροβιτς, η χρυσή αλλαγή του Μάγκη Χάβου, τρέχει να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Εδώ βλέπετε, το κάθονται στις τέσσερις. Σαλιακάς, αυτός θα εκτελέσει απευθείας, περνάει η μπάλα στα δίκτυα! Απίθανο γκολ από τον Σαλιακά! Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Θοδωράκης, παρότι έπεσε στη γωνία του. Εξαιρετική εκτέλεση από τον δεξιό πιστοφύλακα της ομάδας Λαμίας. Δείτε ξανά. Φερνάντες εκτελεί στα δίχτυα. 1-0 ο Αστέρας στο 44 με το τέταρτο τέρμα του Μάρκ Φερνάντες. Υπέροχη εκτέλεση, ο Μαλέρμπ δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα εκεί. Απευθείας εκτέλεση του Μουνί στα δίχτυα η μπάλα, καταπληκτικό γκολ στο 38. Ένα υπέροχο γκολ από αυτή την εκτέλεση φάουλ του Μουνί που ευνηδιάζει τον Κότνικ. Άλλο στη στημένη μπάλα, πράγματι δοκιμάζει απευθείας. Εξαιρετικό χτύπημα και καταπληκτικό γκολ από τον Κάλο. Ανατροπή για τον Αντρόμητο, ήταν πίσω στο σκορ στο 48 και καταφέρνει μέσα σε 12 λεπτά να βρει δύο γκολ και να προηγείται τώρα με 2-1. Ο Κόρφου είναι και ο Γκάμα στη στημένη μπάλα. Ο Γκάμα εκτελεί το χάρτη μέσα. Δεύτερο γκολ του Πορτογάλου στο παιχνίδι. Καταπληκτική εκτέλεση φάουλ. Καμία αντίδραση από τον Γουάλι. Τα δύο γκολ του Γκάμα. Ο Μιχαηλίδης τελικά 2-2. Νάτος ο μικρός στο 76. Εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ στο Πάρτσι. Ο Βέρντε στην εκτέλεση. Περνάει την μπάλα από το τείχος. Γκολ καταπληκτικό από τον Βέρντε. Στο 77. Λουίς Φερνάντεθ με δύναμη. Φοβερό γκολ από τον Ισπανό. Προβάδισμα για τον Αστέρα Τρίπολης. Εντυπωσιακή εκτέλεση από τον Λουίς Φερνάντεθ. Έκτο δικό του γκολ στο πρωτάθλημα. Τρομερό δεξί, στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που ο Κρίστισον, παρότι άπλωσε το κορμί του, δεν μπόρεσε να αποσωθεί.